Τι λε τώρα λοιπόν και σε αυτά τα τήλες τώρα που είναι διαφορετικά με θαυμασμό, με απορία, με προβληματισμό σε κάποια από αυτά θα απαντήσουμε και έχουμε την χαρά και την τιμή σε αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας εδώ ζωντανά από το στοντιο της τηλεόρασης Best να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που σίγουρα τον έχετε δει αρκετέ φορές Γιώργος Ρωμανιάς, γνωστός, γνωστότατος εργατολόγος, δικηγόρος Όχι δεν είμαι δικηγόρος έχω... Πρώην, έχω... πρώην. Έχω πάρει πολύ τη δικηγορία πολλά χρόνια. Πάρα πάρα πολλά πράγματα όμω που είστε ταυτόχρονα και με την πολιτική ενασχόλησή σα. Δεν ξέρω αν μετανιώσατε τελικά έτσι ναι, όπω ναι, έγιναν έχω, τα πράγματα. Έχω μετανιώσει, σίγουρα. <laughs> γιατί αλλιώ περιμέναμε, αλλιώ βγήκαν κάποια πράγματα στην έση, πορεία, κύριε Ρωμάνια. Όπω το λέτε. Δυστυχώ. Και δυστυχώ όχι για εσά, για όλου μα. Γιατί καμιά φορά οι μεγάλε προσδοκίε. Και... Κοιτάξτε, εγώ με, έχω μεγαλώσει τώρα ήθελα να πάω στην Ευρωβουλή, όχι για κανένα λόγο, αλλά διότι γίνεται μια παρατυπία και παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση. Και δεν μιλάει κανείς. Είναι δεδομένο ότι σύμφωνα με το καταστατικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν εξουσία των κρατών μελών. Δεν μπορεί να παρεμβαίνει κανένα ευρωπαϊκό όργανο στην Ελλάδα παρεμβαίνει και δεν μιλάει κανείς ούτε από την, την εκάστοτε κυβέρνηση ούτε από την εκάστοτε αντιπολίτευση. Αυτό κύριε Ρωμανιά γιατί είναι ένα οργανωμένο σχέδιο, είναι σε συνεννόηση με τους ξένους, υπάρχει κάποιος λόγος. Κοιτάξτε, εντάξει, λόγοι προβάλλονται διάφοροι. Οι λόγοι δηλαδή της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η χώρα, των μνημονίων, του κινδύνου χρεοκοπίας κτλ. Αυτοί όμως οι λόγοι θα μπορούσαν να πει κανείς ότι είχαν μια λογική στην αρχή. Το 2010, το 2011, άντε το 2012. Από εκεί και πέρα δεν εξηγείται αυτή η αιμονή να παραβιάζεται το κοινωνικό δίκαιο σε βάρος της Ελλάδος, να καθορίζονται τα κοινωνικά διτήματα σε ό,τι αφορά την συνταξιοδότηση, τη δημόσια σύνταξη από όργανα μη αρμόδια και να μην διαμαρτύρεται κανείς. Αυτό ήθελα να πάω να κάνω στην Ευρώπη, να σταματήσω να τους πω δεν έχετε δικαίωμα να παρεμβαίνετε παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο, όχι το ελληνικό, το κοινοτικό δίκαιο. Δεν έγινε, εντάξει, α τα πούνε αυτοί που πάνε τώρα. Δεν έγινε. Ο κόσμο μπορεί να μην έχει και την ενημέρωση που πρέπει τελικά. Ναι, δε, σίγουρα δεν την έχει. Σίγουρα και είναι. να μην ξέρει και να φαντάζει στα μάτια του κάτι πολύπλοκο, δύσκολο και ναι. δεν θα ασχοληθώ τώρα εγώ και ξέρουν αυτοί. Ναι. Ε, δεν ξέρω πώς έχουν τα πράγματα πραγματικά. Να μας πείτε λίγο πού είμαστε, πού πάμε, έχουμε ένα νέο ασφαλιστικό ενόψη. Ναι. Τι έχει γίνει, τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος, είναι πολλά τα ερωτήματα Σωστό. και σας τα θέτουν. Αυτό που είπατε, ενόψη. Όντω αναμένουμε με βάση τις τελευταίες πέντε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατε μέσα σε έξι μήνε έχει θέσει προθεσμία στην κυβέρνηση, το Συμβούλιο Επικρατεία, σε έξι μήνε να αλλάξει κάποιε διατάξει από τον βασικό νόμο, τον νόμο Κατρούγκαρου που λέμε, τον νόμο 4387 του 2016. Να αλλάξει κάποιε διατάξει, εδώ βέβαια ο κόσμο πρέπει να ξέρει δύο πράγματα. Πρώτον, η ιστορία ξεκίνησε με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία 668 του 2012. Η απόφαση αυτή, να σημειώσω ότι ήταν πρόεδρο τότε, ο σημερινό αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, ο κύριο Πικραμένο. Έβγαλε μια δύσκολη απόφαση. Ήταν πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατεία τότε. Έβγαλε μια πολύ δύσκολη απόφαση και επειδή το 12. Ήτανε περίοδος κορύφωσης της κρίσης και χρειαζότανε τόλμη για να βγουν τέτοιες αποφάσεις. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι πράγματι αυτός ο άνθρωπος και όλοι οι δικαστέ που ψήφισαν μαζί του αυτή την απόφαση έκαναν πολύ σωστή δουλειά. Αυτή η απόφαση ξεκινάει όλη η ιστορία από αυτή την απόφαση. Τι λέει αυτή η απόφαση, Δύο πράγματα. Πρώτον, λέει ότι επειδή για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που είχαν ανακύψει τότε, το 2010, έπρεπε να βρεθούν αμέσω χρήματα για να πληρωθούν οι υποχρεώσει τη Ελλάδο, και δεν υπήρχε άλλο τρόπο να βρεθούν τα χρήματα παρά μόνο να γίνει η περικοπή των συντάξεων, να μην πληρώσει δηλαδή το δημόσιο το ύψο των συντάξεων που όφιλε, μόνο αυτό ο τρόπο υπήρχε τότε, έκρινε ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Συνταγματικά είναι σωστή η περικοπή αυτή, η πρώτη που έγινε το 2010, διότι δεν υπήρχε άλλο τρόπο να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Την πλήρωσαν οι συνταξιούχοι. Είπε λοιπόν αυτό, αλλά προσέθεσε. Αυτό γίνεται για τελευταία φορά, για πρώτη και τελευταία φορά. Και μόνο έτσι Ο... δεν έγινε. Και η πολιτεία οφείλει να λάβει τα μέτρα της, ώστε από εδώ και στο εξή το κόστος της κρίσης να το επιμεριστούν, να επιμεριστεί και σε άλλες κοινωνικές Αναλογικά, ομάδες. Αναλογικά, ποινες. Πολύ σωστά. Όχι μόνο στους συνταξιούχους. Αυτή η απόφαση είναι σωστή, διότι πράγματι δεν υπήρχε άλλος τρόπος τότε, που να χρήματα αμέσως και την πλήρωσαν οι συνταξιούχοι θα μπορούσαμε να δούμε τι θα γινόταν στο μέλλον να πάρουν τα χρήματα πίσω, αλλά τότε δεν γινόταν αλλιώ. Αλλά λέει όμω ότι τέρμα από εδώ και στο εξή η πολιτεία να φροντίσει να επιβαρυνθούν και άλλε κοινωνικέ ομάδε. Και όχι πάλι οι συνταξιούχοι. Η πολιτεία δεν φρόντισε. Και ξαναεπιβάρυνε του συνταξιούχου. Οι, πέ, οι τέσσερι αποφάσει που βγήκαν από το Συμβούλιο Επικρατείας το 2015, που έκριναν αντισυνταγματικέ πλέον όλε τι περικοπέ, στηρίχτηκε ακριβώ αυτή. Είπε το Συμβούλιο Επικρατεία σα είχε ειδοποιήσει, προειδοποιήσει να μην έχετε πάλι νέε περικοπέ σε βάρο πάλι τη ίδια κοινωνική ομάδα, δηλαδή των συνταξιούχων. Ωραία. Οι αποφάσει αυτέ, οι τέσσερι, οι οποίε είναι συνέχεια τη απόφαση τη 668, αυτέ οι αποφάσει δεν εφαρμόστηκαν. Και έρχεται τώρα, και αυτό πράγματι είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να κρύβεται, δεν μπορεί να κρυφτεί. Έρχεται τώρα το Συμβούλιο Επικρατεία γνωρίζοντα ότι οι τέσσερι αποφάσει, οι του, που έκριναν αντισυνταγματικέ τι περικοπές των δώρων και τι άλλε περικοπέ τη μνημονιακή, έρχεται και λέει, στηριζόμενο σε μια διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, γιατί έκρινε τον νόμο Κατρούγκαλου, η, η, η απόφαση αυτή, η τελευταία, η 1891, κρίνει τη συνταγματικότητα ή όχι του νόμου Κατρούγκαλου. Και έρχεται και μα λέει, επειδή ο νόμο λέει, για να κάνουμε τον επανυπολογισμό των παλιών συντάξεων. Παίρνουμε για βάση το ύψος της σύνταξης που είχε 31 Δεκεμβρίου του 2014. Αυτό παίρνουμε για βάση για να δούμε αν έγινε σωστά ο επανυπολογισμός, αν είναι δηλαδή συνταγματικά σωστά ο νόμος. Έτσι. Ναι, αλλά προσέξτε, το 2014 δεν είχαν εφαρμοστεί οι αποφάσεις οι τέσσερις, άρα λοιπόν τι μας λέει τώρα το Συγούλιο Επικρατείας, καθιστά ανίσχυρες τις δικέ του αποφάσεις. Δηλαδή τις τέσσερις του 2015 που δεν εφαρμόστηκαν, και που έκαναν αντισυνταγματικέ περικοπές, έρχεται τώρα για τη ε, δεν είναι δυνατόν. Δικαιοσύνη κάπου υπάρχει πέρα, δεν από... Είναι δυνατόν. πέρα από όλα τα εδώ, υπόλοιπα. Εδώ δεν καταλαβαίνω. Πού να βρω τη δικαιοσύνη τώρα, Όταν δηλαδή... το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατεία έρχεται και σου λέει ότι αυτέ οι τέσσερι αποφάσει, οι δικέ μου που έκριναν αντισυνταγματικέ περικοπέ, ευλογούνται τώρα. Γιατί παίρνω για βάση το 14 που δεν έχουν εφαρμοστεί. Στην Ευρώπη, πού θα μπορούσαμε, Γιατί ξεκινήσαμε κάπω έτσι πουθενά. Πουθενά. Σα είπα ότι η βάση του κοινοτικού δικαίου για τα ζητήματα κοινωνική ασφάλιση, αρμόδια είναι η εκάστοτε χώρα. Είναι χώρα μέλο. Η ευθύνη τη χώρα μέλο. Είναι ε, θεσμός θεσμό που έχει παλιά, πριν από 20 χρόνια, είχαν σκεφτεί στην Ευρώπη να φτιάξουν ένα ενιαίο δεσμευτικό για σύστημα όλους, ε για όλου του Ευρωπαίου. Και πράγματι είχα την τύχη να συναντηθώ με τον πρόεδρο τη Επιτροπή, ο οποίο μου παρέδωσε μάλιστα και πλούσιο υλικό, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το αξιοποιήσω έτσι, για τα παιδιά μας δηλαδή, για το μέλλον, σε κάθε περίπτωση έβγαλε ένα πολύ ωραίο πόρισμα η Επιτροπή. Δεν περπάτησε όμως, γιατί, Διότι δεν τα βρήκαν στο ποιος θα πληρώσει. Οι Γερμανοί ήρθαν και είπανε, Αυτά που λέει το πόρισμα, εμεί τα έχουμε για τους χώρες, τη χώρα μα, άρα δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Να πληρώσουν οι άλλοι. Σάς, ναι. Οι άλλοι δεν πληρώσαν και τελικά δεν έγινε και έμεινε όπω ήταν. Δηλαδή, η κάθε χώρα μέλο είναι και υπεύθυνη για το σύστημα κοινωνική ασφάλεια. Και παρουσιάζεται λοιπόν τώρα το φαινόμενο. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία που κρίνει τη διάταξη αυτή, γιατί αυτό είναι το κεντρικό βάρο. Η κεντρική ιδέα είναι αυτή. Κρίνει τη διάταξη αυτή του 14, δηλαδή ότι αυτή είναι, αυτή λέει ο νόμο, συνταγματικά είναι. Και έρχεται εδώ το Συμβούλιο Επικρατεία. Τα έχω πει και στην Αθήνα σε κάποιε εκπομπέ στον αντένα αυτά. Αλλά ναι. θα περιοριστώ μια μικρή νήξη να κάνω. Ακούστε, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών το Συμβουλίο Επικρατείας στην απόφαση 1891, προσέξτε, 13 ψήφοι ήταν ότι, όπως ήταν η απόφαση, η πλειοψηφία. 12 ψήφοι ήταν ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη. Μία ψήφο ήταν Απέστευτε. η διαφορά. Μία ψήφο. Γιατί μία ψήφο αυτή. Έτσι. Αυτό όμω τι λέει. Λέει ότι επειδή ήταν δημοσιονομικέ οι ανάγκε μεγάλε, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώ. Δηλαδή ανατρέπει αυτά που είχαν πει τότε. Ότι εντάξει, μία φορά δημοσιονομικέ ανάγκε την πληρώσανε στην ταξιούχη. Πάλι στην ταξιούχη, μόνο στην ταξιούχη. Δεν υπάρχουν άλλοι Έλληνε. Μόνο στην ταξιούχη πρέπει να πληρώνουν συνέχεια. Έτσι. Έρχεται λοιπόν και λέει το εξή, που είναι λάθο και είναι και να το λέει το επίπεδο του συγκρού επικρατεία. Λέει το έξι. Σε όλε τι περιπτώσει θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα να καταβάλλονται τι συντάξει. Και αγνοεί, φαίνεται να αγνοεί ότι όλοι οι διεθνεί οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνέ Γραφείο Εργασία, που είναι οργάνωση του ΟΗΕ. Όσα, ακόμα και η Παγκόσμια Τράπεζα, ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλοι οι οργανισμοί λένε ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, οποιοδήποτε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η οικονομική βιωσιμότητα, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα ο ασφαλιστικός φορέας να πληρώνει μακροχρόνια Εκείνε τι οφειλέ που έχει νομοθετήσει, η οικονομική δυνατότητα, αυτό που λέει και το Συμβούλιο Επικρατεία, αλλά να υπάρχει και ένα δεύτερο πυλώνα. Ο δεύτερο πυλώνα είναι οι συντάξει που χορηγούνται να είναι επαρκεί. Να διασφαλίζουν στο συνταξιούχο το ίδιο επίπεδο διαβίωση που είχε και πριν συνταξιοδοτηθεί. Εδώ, το δεύτερο πυλώνα, τον ξέχασε ναι, το Συμβούλιο δε, Επικρατεία. Δεν υπάρχει. Έμεινε στον πρώτο. Οικονομική βιωσιμότητα. Έτσι, να σας, θυμάστε, να, να σα πω το εξή σε κάποια συνεδρίαση στο Ευρωπαϊκό, σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είχαμε μετάσχει, ένας Γερμανός είχε, συζητούσαμε αυτά τα δύο θέματα. Δηλαδή, για να κάνουμε ένα σύστημα, πρέπει να παντρέψουμε αυτές τις δύο αρχές. Να είναι σε θέση να πληρώνει, αλλά και αυτά που πληρώνει να φτάνουν να ζει ο άλλος αξιοπροπός, άλλος. ο συνταξιούχος. Να μην παίνεται, έτσι. Είχαμε φάει ένα πρωί και συζητούσαμε αυτά. Ο καθένας έλεγε τη σοφία του το μεσημέρι πριν διακοπού, διακόψουμε για να ξεκινήσουμε το βράδυ, σηκώθηκε ο Γερμανό και λέει: Ακούστε κάτι, η συζήτηση με κουράζει. Συζητάμε δύο πράγματα, εκ των οποίων το ένα είναι λιμένο. Τι το συζητάμε, Έκπληκτοι όλοι περιμέναμε να ακούσουμε ποιο είναι λιμένο. Και είπε: Κοιτάξτε, η οικονομική βιωσιμότητα την έχω στην τσέπη τη λύση. Αμέσω. Καθορίζω σύνταξη ένα ευρώ έκαστο. Η οικονομική βιωσιμότητα εξασφαλίστηκε. Η άλλη αρχή που λέει ότι οι συντάξει που χορηγούνται πρέπει να είναι επαρκεί, να διασφαλίζουν επίπεδο διαβίωση ικανοποιητικό. Μπορείτε να μου πείτε πώ θα την πετύχουμε. Με το ένα ευρώ θα την πετύχουμε. Γιατί δεν συζητάμε. Άρα, τι συζητάμε για την οικονομική βιωσιμότητα. Δυστυχώ το Συμβούλιο Επικρατεία αυτά τα ξέχασε. Είπε τώρα εδώ μόνο να μπορεί να πληρώνει. Τι να πληρώνει. Σύνταξη χαμηλή που να μην μπορεί 300-400 ευρώ, να μην μπορεί να ζήσει ο συνταξιούχο, να μην είναι καν ανταποδοτική. Μήπω είναι αυτό ο στόχο, να μειω... Γιατί ακούω διάφορα. Ε, να μειωθεί και ο πληθυσμό και να σταματήσουμε να δούμε και συντάξει. Πώ να βγει με 300 ευρώ. Είπατε μια κουβέντα, σα ξέφυγε, φαντάζομαι. <laughs> Όχι, την Μια νο... κουβέντα σοβαρή. Κοίταζα τα στατιστικά προχθέ. Το 2016 ο πληθυσμό τη Ελλάδα ήταν 11.300.000. Το 17 ήταν 10.700.000. Παιδιά, δε, παιδιά δεν γεννάμε. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν να ζήσουν. Όταν παίρνει 400 ευρώ και μπορεί να έχει και σπίτι ή θε ναι. τα φαρμακά σου να βοηθήσει και κανένα παιδί και κανένα εγγόνο, τελείωσε. Πώς. Έτσι είναι, όπω το λέτε. Δηλαδή, εδώ αυτή τη στιγμή, όλη αυτή την περίοδο από το 10 και πέρα, έχουν πέσει οι γεννήσει. Η στατιστική που διάβασα προχθέ μου δείχνει ότι οι θάνατοι κάθε χρόνο είναι περισσότεροι από τι γεννήσει. Και γι' αυτό πέφτει ο πληθυσμό. Μα είναι συνέπεια τη κρίση αυτή, που πράγματι αυτό που είπατε πριν από λίγο, δεν γεννάνε παιδιά. Για να γεννήσει παιδιά υπάρχουν υποχρεώσει. Όταν λοιπόν η κρίση μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, δεν προχωρούν στη γέννηση παιδιών και φτάσαμε στο απίστευτο σημείο σήμερα στην Ελλάδα οι Έλληνε να μειώνονται. Όχι να αυξάνονται όπω μέχρι τώρα. Έτσι, οι θάνατοι να είναι πιο πολλοί από τι γεννήσει. Απεσιοδοξία, κύριε Ρωμανιά. Δεν υπάρχει φω στο τούνελ, αφού έχουμε και αυτή την απόφαση που είπατε και αφού δεν μπορούμε να λάβουμε έτσι κεντρικά. Είναι γεγονό ότι αυτό είναι το κεντρικό σημείο. Και η απόφαση εδώ πάσχει σε αυτό το κεντρικό σημείο. Υπάρχουν Α... άλλα οριακά, θα έλεγα τη λέξη περιθωριακά σημεία, τα οποία έχουν και αυτά τη σημασία του βέβαια, στα οποία η απόφαση είναι σωστή. Δηλαδή, στο θέμα του δίχτυα αναπλήρωσης. Άμα λέμε δίχτυα αναπλήρωσης, που ο κόσμος να καταλαβαίνει ε, τι λέμε, εννοούμε το ποσοστό του συντάξιμου μισθού που γίνεται σύνταξη. Ο δίχτυα αναπλήρωσης λοιπόν, όπως είχε καθοριστεί από τον νόμο Κατρούγκαλου, ήταν πολύ χαμηλός. Και κυρίως ήταν πολύ χαμηλός για εκείνους που είχαν πολλά χρόνια και είχαν πληρώσει πολλές φορές. Δηλαδή ο άλλος πλήρωνε και είχε, δεν είχε αποδοτικότητα ήταν αντικίνητρο, αντιασφαλιστικό κίνητρο. Ήταν να μην ασφαλιστεί. Λέει, γιατί να πληρώνω τι φορέ, αφού δεν θα έχω βελτίωση ουσιαστική στη σύνταξή μου. Εδώ λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατεία σωστά το επεσήμανε αυτό και λέει πρέπει να αλλάξει η ρύθμιση για του δείκτε αναπλήρωση. Έχει δώσει προθεσμία για τι κύριε συντάξει. Έχει δώσει προθεσμία έξι μήνε. Το εξάμεινο τελειώνει τον Μάρτιο. Τώρα, ο Υπουργό έχει ήδη δηλώσει ότι ο νόμο θα κατατεθεί πριν από τον Μάρτιο. Οι δικέ μου πληροφορίε λένε ότι προσκοπεύουν, αν τα καταφέρουν να καταθεθεί τον τελειώσουν, να κατατεθεί τον Ιανουάριο. Ό,τι και αν κάνουν, υπάρχει και δέσμευση. Σα και ε, από του εταίρου παρά το γεγονό ότι είμαστε στην Επιτροπή. Δεν, 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 έχουν... δεν έχει. Έτσι. Εδώ, πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό το τελευταίο που είμαστε. Θα το έλεγα στο τέλο αυτό. Πολύ καλά κάνετε. Κοιτάξτε, εδώ το Γενάρη θα δούμε τι ακριβώ θα λέει. Εγώ υπολογίζω με βάση τι πληροφορίε που έχω ότι πράγματι από τη στιγμή που ανεβαίνει ο δείκτη αναπλήρωση θα ανεβούν και οι συντάξει. Μην νομίζει ο κόσμο ότι θα βγουν αναδρομικά. Θα ανεβούν Α, από θα... τι 4 το Οκτωβρίου του 19 και πέρα. Από 4... δηλαδή, μπορεί ο νόμο να ψηφιστεί το Γενάρη, αλλά θα ισχύει από τι 4 Οκτωβρίου του 19 και πέρα. Θα έχει δηλαδή μία μικρή αναδρομικότητα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώ ποσοστό θα είναι και δεν έχει ακόμα γίνει συζήτηση με του εταίρου. Δεν έχει γίνει συζήτηση για το κόστο που θα προκύψει από εκεί. Γιατί θα εξαρτηθεί αν θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο και από την κουβέντα που θα κάνουν, από τη συμφωνία, που, από τη συζήτηση που θα προκύψει με του εταίρου. Υπολογίζω ότι μπορεί να έχουμε αυξήσει ανάλογα με τα χρόνια του καθενό, η οποία θα φτάνει μέχρι και 100-120 ευρώ ενδεχομένω το μήνα, αλλά σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι και πολύ χαμηλότερη. Εξαρτάται. Εξαρτάται από ποια χρόνια και πάνω θα ανεβάσουν το δίκτυο αναπλήρωσης. Όμως είναι δεδομένο ότι πρέπει να περιμένουμε κάποια αύξηση στις κύριες συντάξεις. Και γι' αυτό λέω σε όσα κανάλια έχω βγει αυτό τον τελευταίο καιρό και σε εσά συνιστώ στους υποψήφιους συνταξιούχου να μην καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης ακόμα, ιδίω για αυτούς που έχουν πολλά χρόνια, να κάνουν υπομονή μέχρι το καινούργιο νόμο και να πάρουν παραπάνω παρα, 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 σύνταξη. Διότι ναι, μεν είπαμε ότι μπορεί να ισχύσει ο νόμο από τι 4 Οκτωβρίου, αλλά αυτό λέει μπορεί να ισχύσει και την αναδρομικότητα. Δεν καλύπτει το θέμα εάν οι συντάξει, οι καινούριε, αυτό που θα κάνει τη σύνταξη, έναξη ισχύω τη σύνταξη θα είναι η ημερομηνία που θα την καταθέσει ή θα είναι από τι 4 Οκτωβρίου. Είναι αμφίβολο. Και ξέρετε γιατί ε, μέσα σε δύο μέρες, για παράδειγμα, σε κοινωνικές υποχρεώσεις έχω δει δύο ανθρώπου. Όσο ένας δάσκαλος και λέει, δεν έχω κάνει τα χαρτιά μου, αλλά δεν ξέρω τι θα μου βγει, άρα πρέπει να δουλέψω. Άλλο άλλος αστυνομικός λέει, λοιπόν, έχω συμπληρώσει χρόνια, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνω και αναγκάζομαι και μένω, γιατί πώς θα ζήσω μέχρι τότε. Άλλου παπά Ευαγγέλιο Σωστά αυτό, έτσι. Είναι έτσι μεγάλος προβληματισμός, διότι, κοιτάξτε, έχω σωρία κι εγώ επικοινωνία με τον κόσμο, και βλέπω ότι ο άλλο κατέθεσε την αίτησή του, μάλιστα μια μεγάλη κατηγορία, δύο κατηγορίε. Η μία κατηγορία είναι γιατροί. Οι γιατροί δεν παίρνουν σύνταξη. Δηλαδή, αυτοί οι γιατροί που κάνανε την αίτηση να φύγουν από τον Μάιο του 2016 και πέρα, δεν έχουν πάρει ακόμα σύνταξη. Έχουν πάρει προσωρινή. Δεν έχουν πάρει οριστική, διότι προσωρινή είναι ένα μικρό ποσό, δηλαδή 5 ναι. εκατοστάρικα. Προσωρινή, προκαταβολή. Αλλά σύνταξη δεν έχει βγει ακόμα. Διότι δεν ξέρουν, λέει, το λογισμικό. Δεν ξέρουν πώ να την υπολογίσουν. Πολύ ωραία. Άρα, ε, όσοι θέλουν τώρα να το κάνουν και στο εξή, να περιμένουν για να έχουμε. Του συνιστώ ανεπιφύλακτα να κάνουν λίγη υπομονή. Δεν χάλασε ο κόσμο τώρα δύο μήνε ακόμα. Να κάνουν Μαι. την αίτηση, μετά το νόμο το καινούριο. Γιατί κακό είναι να έχουν 100 ευρώ το μήνα παραπάνω σύνταξη. Προφανώς. Εντάξει, δεν θα έχουν όλοι 100, μέχρι 100 το μήνα παραπάνω σύνταξη. Εφορουζόητα είναι αυτό, αυτό το επιπλέον. Λογικό λοιπόν είναι να καθυστερήσουν ακόμα λίγου μήνε για να κάνουν τη σύνταξη. Μια δεύτερη κατηγορία που δεν έχουν ακόμα υπολογίσει, δεν μπορούν ακόμα να υπολογίζουν τι συντάξει του, λένε ότι το βρήκανε τώρα το κόλπο, το λογισμικό δηλαδή, αλλά δεν έχει ακόμα, είναι όσοι είναι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Παράδειγμα, οι υπάλληλοι του παλιού ΙΚΑ. Γιατί δεν υπάρχει ΙΚΑ τώρα, υπάρχει ο ΕΦΚΑ, όπως Λοιπόν, μίλαγα μια παλιά διευθύντρια του ΙΚΑ, η οποία έκανε την αίτηση για σύνταξη τον Ιούνιο του 2016. Περιμένει. Και μου λέει: Όταν εγώ ήμουν στο ΙΚΑ, η ίδια έχω εκδώσει 6.000 συντάξει. Τη δική μου δεν μπορούμε να την βγάλουμε. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή περιορίζει ο χρόνο και ξέρω ότι δεν θέλω να σα δεσμεύσω, γιατί όλα αυτά και πολλά περισσότερα σε πολύ λίγη ώρα στο εργατικό κέντρο τη Καλαμάτας, με πρόσκληση και του Προέδρου του Σωτήρη του Τσόν, θα τα αναλύσετε και θα πατήσετε και σε ερωτήματα. Σε λίγους, στι 6.30 ξεκινάει η εκδήλωση. Επίση, υπάρχει ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο με. Τα κομμένα δώρα, 13η, 14η σύνταξη, κάποιοι πήγαν σε δικηγόρους, κάποιοι πήγαν σαν σωματεία και έκαναν αυτές τις διαδικασίες. Τι γίνεται με αυτούς, είναι να παίρνουν χρήματα τελικά. Μετά την απόφαση, την 1891, του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα φόπλακα στα αναδρομικά. Όπως σας εξήγησα πριν από λίγο. Άρα να μην περιμένουν. Ναι, και εδώ, ακούστε τώρα εδώ, γιατί εδώ ανοίγει άλλη, άλλη συζήτηση. Διάφορε οργανώσει, καλοπροαίρετα οι άνθρωποι δεν μπορώ να πω, κάνανε αγωγέ. Η τελευταία κουβέντα που είχα προχθές με ένα γραμματέα μια μεγάλη συνταξιούχη οργάνωση, μου λέει: Εμεί καταθέσαμε 6.000 αγωγέ για αναδρομικά. Δεν πειράζει, μου λέει. Οι συνταξιούχοι, τα μέλη του, πλήρωσαν 50 ευρώ ο καθένα, γιατί μπήκαν όλοι οι 6.000 άτομα. Του είπα ότι κάνατε έγκλημα. Διότι δεν είναι σωστό αυτό που λες ότι πλήρωσε 50 ευρώ ο καθένας και δεν είναι πολύ. Διότι κατατέθηκε ένα δικόγραφο, 10 σελίδες, και εκείνος ε, που το κατέθεσε ο νομικός πήρε, πήρε 6.000 επί 50, δηλαδή 300.000. Αντί να του πείτε πάρα 10.000 για να καταθέσει το σωματείο, βάλατε τον κόσμο και πλήρωσε 5. Έχει γίνει ευρύτατα. Υπάρχουν κάποια δικηγορικά γραφεία που παίρνουν τηλέφωνο, δεν ξέρω πού βρήκανε τα νούμερα, τηλέφωνο του συνταξιούχου και του λένε να θα κερδίσει τόσο. Ο ένα λέει δηλαδή πέντε, ο άλλο λέει δεκαπέντε. Δηλαδή η, 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 δική μου συμβουλή και σύσταση να μην κάνει κανεί αγωγή. Θα πληρώσετε λεφτά κοροϊδίστικα. Εάν είναι να δοθούν αναδρομικά, που σα λέω το Συμβούλιο Επικρατεία είπε όχι, βέβαια η κυβέρνηση αν θέλει μπορεί να δώσει. Αλλά αν είναι να δώσει, θα τα δώσει με πολιτική πράξη. Και θα τα πάρουν όλοι. Είτε έχουν κάνει είτε δεν έχουν κάνει. Δεν βλέπω να τα παίρνει κανεί. Αλλά αν τα πάρει, θα τα πάρουν όλοι. Αγωγέ μην κάνετε Πληρώνετε, τσάμπα, λεφτά. Το κρατάμε να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε και μια και δύο και τρει μέρε έτσι όπω γίνανε. Τι να προτοπίζει για νόμο κατρούγκαλου, για όλα αυτά που συμμετείχατε, που πικραθήκατε, που αλλιώ τα περιμένατε, που αλλιώ βγήκαν. Τέλο πάντων, θα τα αναλύσετε όμω με λεπτομέρεια σε λίγο στο Απόψε, ναι. εργατικό κέντρο. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ Καλή δύναμη να είστε πάντα καλά για να μα ενημερώνετε και να μα δείχνετε το δρόμο, κύριε Ρωμανιά. Ευχαριστώ πολύ.